Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Συνεχίζουμε στο σημερινό μας μάθημα με τα ψαλόμενα του πρώτου ήχου στα αργοσύντομά του μέλη. Έτσι, ολοκληρώσαμε τα στοιχειρά ιδιόμελα των αποστήχων. Ας δούμε και το δοξαστικό ιδιόμελο των αποστήχων, το Θεοτοκίωνε, καθώς αναφέρεται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ποιητικό κείμενο το έχουμε δει και στα σύντομά του μέλη. Οπότε ας ξεκινήσουμε αμέσως με την παραλλαγή μας. Πρώτος ήχος, η βάση μας ο Πα. Προηγείται το δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, όπως και στο δοξαστικό ιδιόμυλο των στοιχειρών, που είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Πα. Παραλλαγή. Παβουγαδίγαβου παπα. Καθώς είμαστε στα άργο σύντομα μέλη, δεσπόζοντες φθόγγι, ο Πα και ο Γα. Νι παπα. Άρση, ελιπές μέτρο. Ας μείνουμε εδώ, καθώς φτάσαμε στον γα, για να δούμε το μέτρο μόνο, εδώ, το τρίσιμο. Γάγα, διχαβου. Η διαστολή θα χωρίσει το συνεχές ελαφρών, το έχουμε συναντήσει, θεώρησα σωστό να μείνω λίγο, αλλά νομίζω πως είναι κατανοητό πλέον από όλους σας. Διχα, υπεταστήρες στήριγμα, το κλάσμα σε ένα χρόνο με την απόστροφο από το συνεχές ελαφρών, που έχει γοργόν, εννοείται, μην το ξεχνάτε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τρίσιμο μέτρο. Δι γα βου πα βου βου γα γα. Έτσι και συνεχίζουμε. Δι βου γα 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 βου γα βου πα νι ζω νι πα. Βου γα βου γα δι γα βου πα βου πα πα. Χαρακτηριστική η κατάληξη, Πιστεύω ότι και εδώ δεν έχετε πρόβλημα, την έχετε κατανοήσει, την έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές. Τι κάνει το γοργόν εδώ στην υπορροή, τι κάνει εδώ. Ας συνεχίσουμε όμως με το τρίσιμο μέτρο που ακολουθεί. Έχει και την μαρτυρία του Πα, έτσι θα πάρουμε ένα πνοή λοιπόν. Πα, νι, πα, βου, γα, 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 δι, γα, δι, γα, δι, γα, βου, γα. Γα βου δι, πα πα βου γα δι, γα γα βου πα βου πα πα. Πα δι γα βου γα βου, γα δι δι γα βου, πα βου γα δι, γα γα βου πα βου πα, πα νι. Ίσον, απόστροφος, απλή και ντήματα αποτελούν το τετράσιμο μέτρο, Πανί, πα. Ο λίγον κλάσμα, δύσιμο. Βου. Απόστροφος, τριπλή, τετράσιμο μέτρο. Πα. Ας πάμε να το πούμε λοιπόν και μέλος. Πα. Και βέβαια και από το βιβλίο να δούμε, ας το ψάλουμε, το δόξα Πατρί και να συνεχίσουμε από την οθόνη μας. Ναι.
Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού πεπλήρωτε ή του Ισαΐου προορίσεις Παρθένος γαρεγέννησας και μετά τόκον ως πρωτόκου διέμεινας Θεός γαρνήν ότε εχθείς διό και φύσεις εκενοτομήσεν άλλο Θεομήτωρ ή και σιάσον δούλων σωτεμένη προσφερομένας σημή παρήδης άλλος των εσπλάχνων σε σαγκάλες φέρουσα συσικέτες σπλαχνίστητη και πρέσβευε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δεν υπάρχουν δυσκολίες, το ξαναλέω. Και βέβαια, κατά την ακολουθία του εσπερινού του Σαββάτου, που θα ψάλουμε το δοξαστικό των αποστήχων, ήθιστε το λέμε στο σύντομο μέλος, ιδού πεπλήρωτε. Εμείς το κάνουμε εδώ και πιο πολύ για εξάσκηση για σας, για να έρθετε ακόμη σε μεγαλύτερη επαφή με τα ψαλόμενα του πρώτου ήχου στα αργοσύντομα του μέλη. Ολοκληρώσαμε τα του εσπερινού, συνεχίζουμε με την ακολουθία του όρθρου. Και βέβαια οφείλουμε να πούμε πως η ακολουθία του όρθρου αρχίζει με τον εξάψαλμο που διαβάζουμε και τα πρώτα ψαλόμενα είναι το «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Για να συνεχίσει μετά και να ψάλουμε το απολυτίκιο του ήχου. Είπαμε ότι έχουμε 8 ήχους, έτσι. Κάθε ήχος έχει το δικό του απολυτίκιο. Τι είναι το απολυτίκιο? Είναι ένας ύμνος με τον οποίο τελειώνει η ακολουθία του εσπερινού, γι' αυτό και ονομάζεται έτσι, απολυτίκιο. Έχουμε την απόλυση λοιπόν της ακολουθίας του εσπερινού και με τον ύμνο αυτό αρχίζει και η ακολουθία του όρθρου. Κάθε ήχος έχει το δικό του αναστάσιμο απολυτίκιο, καθώς αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Στον όρθρο λοιπόν, αφού διαβάσουμε τον εξάψαλμο, αρχίζουμε τα ψαλόμενα με το «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ψάλλει ο δεξιός χορός και απαντά ο αριστερός χορός με το ίδιο «Θεός Κύριος». Τρίτη φορά ψάλλει ο δεξιός χορός και απαντά και πάλι με το ίδιο ο αριστερός χορός. Αρχίζουμε με το «Αμήν» και από το δεύτερο «Θεός Κύριος» μέχρι και το τέταρτο υπάρχει στοιχολογία. Υπάρχουν στίχοι λοιπόν που προηγούνται από το «Θεός Κύριος». Ας το δούμε παραλλαγή. Παμ, νι, πα, βου, γα, βου.
βουγαδί, γαβουγαδί, βουγαδί και δι και ζω και δι. Γαβουδί, γαβουπα, βουγαπα, πα δι και δι, δι, δι. Γαδί, γαβουγαδί, βουγαδί και δι και ζω και δι. Γαβουδί, γαβουπα, βουγαπα. Σύντομα μέλη, έτσι. Δεσπός, δεσφόγγι, ο πα και ο δι. Πα, μέλος λοιπόν. Αμήν. Προηγείται η εκφώνηση του ιερέα, άρα λοιπόν απαντά ο δεξιός χορός με το αμήν. Δεν θα χρειάζεται απήχημα, ε. Το απήχημα είναι το αμήν. Αμήν, Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αριστερός χορός. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ο δεξιός χορός. Πάντα τα έθνη εκυκλωσάνουμε και το ονόματι Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και πάλι ο αριστερός χορός, προηγείται ο στίχος, παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστής εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και λέμε μετά στη συνέχεια το απολυτίκιο λοιπόν του ήχου. Του πρώτου ήχου το απολυτίκιο, του λίθους φραγισθέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευώνσι ζωοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Ας το πούμε παραλλαγή. Πα δι δι γα δι και δι 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 γα γα βου γα δι δι γα βου γα δι και δι και δι γα δι γα βου γα γα δι δι δινίζω και δι δι γα βου γα δι δι και δι γαβού, δι δι γαβού πα, γα δι και δι 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 και σονίζω και δι γα δι, νι δι 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 γα γαβού πα, και δι 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 γα δι γαβού γα δι, δι και δι, και ζω και δι, δι, γα δι και ζω και δι, δι γαβού, δι γαβού, παπά. Και μέλος. Του λίθους φραγισθέντος υπό των Ιουδαίων, και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος
στο κόσμο την ζωή, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζώδωτα, δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Αυτό είναι λοιπόν το αναστάσιμο απολυτίκιο, το οποίο συνοδεύεται, να το πούμε έτσι, με το θεοτοκίον του. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ψάλουμε και πάλι το αναστάσιμο απολυτίκιο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το θεοτοκίον του ήχου. Παραλλαγή και μετά μέλος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του λίθους φραγισθέντος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, του Γαβριήλ θεξαμένου συ Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούτο ο των όλων δεσπότης, εν σύ τη Αγία Κιβωτό, ως έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλατιτέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου, δόξα το ενικήσαντι εν σύ, δόξα το προελθόντι εξού, δόξα το ελευθερώσαντι ημάς δια του τόκου σου. Παραλλαγή. Παβούγα δίγα δί και δί δίγα δίγα βούγα δί δί, βούγα δί και γα δί δί δίγα δί δίγα γα βούπα, δί και δίγα δίγα βούγα δί, δί και δίγα βούπα βούγα δί, δι και δι 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 και ζωνίζω και δι γα δι, γα και δι δι γα γα βούπα, και ζω και δι 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 γα δι γα βούγα δι, και δι 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 και ζωνίζω και δι, και δι δι γα δι και ζω και δι γα δι γα γαβου δι γαβου παπάνι παβου πα. Μέλος. Του Γαβριήλ φθεξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούτο ο των όλων δεσπότης, εν σύ τη Αγία Κιβωτό, ως έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλατιτέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου, δόξα το ενικήσαντι εν σύ, δόξα το προελθόντι εξού, δόξα το ελευθερώσαντι ημάς δια του τόκου σου. Και έτσι ολοκληρώνουμε τα απολυτίκια στον πρώτο ήχο, το αναστάσιμο με το θεοτοκίον του. Αυτά νομίζω είναι υπεραρκετά για το σημερινό μας μάθημα. Καλό διάβασμα σε όλους και θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο μάθημά μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε.